Με τον Υπουργό Ναυτιλία Παναγιώτη Κουρουμπλή να υπεραμείνεται τη επέκταση τη σύμβαση παραχώρηση του Οργανισμού Λιμένο Θεσσαλονίκη ω επωφελού για το Δημόσιο, και τα κόμματα τη Αντιπολίτευση να τον μέμφονται ότι ο ίδιο και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πολέμησαν τι ιδιωτικοποιήσει, θέτοντα παράλληλα σειρά ερωτημάτων προ διευκρίνηση, εισήχθη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το σχετικό νομοσχέδιο με τη διαδικασία του επίγοντο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η κυβέρνηση προωθεί τι διαπραγματεύσει με τρόπο που θα εξυπηρετείται στο μεγαλύτερο βαθμό το δημόσιο συμφέρον. Για στροφή 180 μοιρών εκείνων που πολεμούσαν τι ιδιωτικοποιήσει, έκανε λόγο ο βουλευτή Α Θεσσαλονίκη Σταύρο Καλαφάτη, σημειώνοντα ότι το λιμάνι μπορεί να αποτελέσει τον καμβά που θα αναπτυχθεί η Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση έκανε μια στροφή 180 μοιρών. Θυμάστε και θυμόμαστε όλοι πριν από πολύ λίγα χρόνια, ήταν ένα από τα βασικά τη διακυβεύματα, καμία ιδιωτικοποίηση, ξεκινώντα εδώ για τη Θεσσαλονίκη και για την ΕΙΑΦ, βεβαίω και για το λιμάνι Θεσσαλονίκη. Ξεπερνώντα τι αυταπάτε, όπω έχει πει ο κ. Πρωθυπουργό, και συνειδητοποιώντα ότι άλλη είναι η εικονική πραγματικότητα την οποία πουλούσε στου Έλληνε πολίτε, και άλλη είναι η πραγματική πραγματικότητα την οποία βιώνει, πηγαίνει στο αυτονόητο να μπορέσει να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό το εργαλείο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ούτε το... τι δυνατότητε, ούτε τι ικανότητε, ούτε είναι μέσα στο DNA τη. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ιδιωτική πρωτοβουλία και ιδιωτικοποίηση. Σε κάθε περίπτωση είναι μια κίνηση που εμεί θέλαμε να την κάνουμε και μας σταματούσαν οι στήρε αρνητικέ δυνάμει που τώρα ουσιαστικά την προωθούν. Είναι και ένα από τα παράδοξα των καιρών μα αυτό. Αναφερόμενο στο Σκοπιανό, ο κ. Καλαφάτη, ο οποίο έχει ζητήσει την παρέτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκη Γιάννη Μπουτάρη, ενώ ξεκαθάρισε πω η θέση τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν μπορεί η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία να ενταχθεί στου ευρωατλαντικού θεσμού αν δεν υπάρχει λύση. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει έναν μοναχικό τρόπο διαπραγμάτευση ένα πάρα πολύ σημαντικό ζητήματο, ενό εθνικού ζητήματο. Παρότι από την πρώτη στιγμή ω Νέα Δημοκρατία ζητήσαμε να κάνει το αυτονόητο, να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, να ενημερώσει του αρχηγού των πολιτικών κομμάτων, να συγκαλέσει την Επιτροπή Εξωτερικών και Εθνική Άμυνα και να ενημερώσει έστω και το των θυρών και χωρί δημοσιότητα τα μέλη τη Επιτροπή. Δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Οπότε και οποιαδήποτε κατάληξη αυτή τη διαπραγμάτευση ουσιαστικά θα έχει έναν και μόνο υπεύθυνο και υπόλογο απέναντι στον ελληνικό λαό και αυτή θα είναι η κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική λύση που να περιλαμβάνει την έμπρακτη απόδειξη από την πλευρά των γειτόνων μα ότι έρουν οποιασδήποτε αλλητρωτικέ διαθέσει όπω αυτέ περιγράφονται στου Συνταγμά του και να υπάρξει μια λύση η οποία δεν θα είναι τεμαχισμένη, θα είναι μια λύση πακέτο βασισμένη στην εθνική θέση που κληροδότησε στη σημερινή κυβέρνηση η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι, θέση σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί η να ενταχθεί στους ευρωατλαντικούς θεσμούς αν δεν υπάρχει λύση. Όχι λύση, όχι ένταξη.